Έλεγε ο κύριος Βέμπερ ότι η δημοκρατία είναι να ξέρει κανείς να αφουγκράζεται, να ακούει. Έχει δίκιο. Μακάρι να μπορούσατε να ακούγατε, κύριε Βέμπερ, εσείς και εσείς, κύριε Γιούνκερ, αυτά που είπαν οι Έλληνες στο δημοψήφισμα την προηγούμενη Κυριακή. Θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το σώμα τον ελληνικό λαό, την κυβέρνησή του και τον πρόεδρό του. Διότι έθεσε με καλύτερο τρόπο από οποιονδήποτε άλλο και σήκωσε τη σημαία της Ευρώπης. Δεν καταστρέφεται η Ευρώπη επειδή υπάρχουν πολίτες που λένε σε ένα δημοψήφισμα δεν συμφωνούν με τις πολιτικές λιτότητας και προσαρμογής της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν καταστρέφεται η Ευρώπη επειδή υπάρχουν κυβερνήσεις που έχουν την τόλμη να ρωτήσουν τους πολίτες τους τι σκέφτονται. Αυτό που καταστρέφει την Ευρώπη είναι ο ολοκληρωτισμός των κεφαλαίων, η αλαζονία της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτό που καταστρέφει την Ευρώπη είναι η ανικανότητα κυβερνώντων να υπερασπιστούν τους πολίτες τους. Απευθύνω έκκληση και πάλι από αυτό το σώμα στη σοσιαλιστική ομάδα. Κάντε το βήμα που απαιτείτε. Περάστε και κάντε το βήμα για τα κοινωνικά δικαιώματα και αφήστε αυτό το μεγάλο συνασπισμό που είναι καταραμένος και μας οδηγεί στην καταστροφή. Να υπερασπιστούμε σήμερα τους Έλληνες και την κυβέρνησή τους είναι να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια της Ευρώπης. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλάζουν οι καιροί και πολύ σύντομα θα είμαστε εμείς οι πιο δυνατοί. Thank you.